θα πάμε στα Χανιά, όπου θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σιμανδυράκη. Η ατζέντα είναι μεγάλη. Κύριε Σιμανδυράκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Από το Μόναχο ερχόμαστε σε εσάς στα Χανιά. Επιδημιολογικά θέλω ένα σχόλιο. Τα Χανιά κρατούν. Εντάξει, νομίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες και λόγω των έγκαιρων μέτρων φαίνεται ότι η κατάσταση βαίνει σε ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τα αρκετά κρούσματα τα οποία παρουσιαζόταν τις περασμένες πριν από τρεις εβδομάδες. Θεωρώ ότι όλο αυτό επιβάλλει να συνεχίσουμε όλοι μαζί να ακολουθούμε απαραίτητα τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των ειδικών σε μια συλλογική προσπάθεια για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να υπερβούμε το συντομότερο δυνατό το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και τα αποτελέσματα, Δήμαρχε, από τα rapid test ήταν θετικά. Νομίζω δύο θετικά μόνο σε 600 δείγματα. Θετικά στο σύνολό τους, αρνητικά δηλαδή. Σωστά. Θετικό το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα. Θετικό το συμπέρασμα. Προφανώς αυτές οι διαδικασίες ελέγχου είναι εξαιρετικά χρήσιμες για να έχουμε έτσι ποσοτικά δεδομένα σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Φρόντισε και η περιφέρεια να γίνουν τέτοια τεστ σε ανοιχτούς χώρους προσβάσιμους από τους πολίτες. Το ίδιο έκανε και ο Δήμος Χανίων. Ελέγξαμε πριν από μερικές μέρες σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων και ευτυχώς τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι τα πράγματα πιο ελεγχόμενα, αισιόδοξα ή ελεγχόμενα. Ναι. Ο σχεδιασμός αυτός με επίκεντρο τα rapid test θα έχει και συνέχεια? Υπάρχει μια γενικότερη διάθεση να αυξηθεί ο αριθμός ελέγχου. Είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε και μια σχετική γκρίνια, θα μπορούσα να πω, σε σχέση με τον αριθμό των τεστ και των ελέγχων τα οποία διεξάγονται και έτσι βλέπουμε ότι πράγματι ανοίγει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερους στους πολίτες και νομίζω ότι όλο αυτό και κινητοποίηση των πολιτών να προσπεύουν να κάνουν τον έλεγχο αυτό εντείνει λίγο και την γενικότερη αίσθηση που πρέπει να έχουμε όλοι για να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ωστόσο, Δήμαρχε, οι δράσεις και η πρωτοβουλία σας δεν έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Υπάρχει ο στολισμός στο κέντρο, υπάρχουν κάποιες διαδικτυακές πρωτοβουλίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Καλύψαμε και εδώ μέσα από την Κρήτη σήμερα. Ο σχεδιασμός συνεχίζεται. Το κλίμα παραμένει χριστουγεννιάτικο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να έχουμε το κλίμα αυτό το Χριστουγέννων πιο ζωντανό, να γεμίσουμε με μια ατμόσφαιρα έτσι αισιοδοξίας την πόλη και το Δήμο μέσα από πολλαπλές δράσεις, είτε δράσεις που αφορούν το τμήμα πολιτισμού, είτε δράσεις που αφορούν το τμήμα πρόνοιας, μέσα από επεμβάσεις όπως παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες όπως αυτή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όπου αποφασίσαμε πλέον εμείς σαν Δήμος να πηγαίνουμε και να συναντούμε τους αναγνώστες μέσα από μια διαδικασία παράδοσης βιβλίων σε όσους το έχουν ανάγκη, αλλά και πολλές άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν με την κινητοποίηση έστω και με εξ αποστάσεως παιδιών της εκπαιδευτικής κοινότητας, των καλλιτεχνών του Δήμου, που όπως γνωρίζουμε όλοι οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στο κομμάτι της εργασίας τους. Και όλα αυτά μέσα από ένα συνολικό πρόγραμμα πλέον στολισμού της πόλης που ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σαν σκοπό την δημιουργία όλου του διάκοσμου των Χριστουγέννων από ντόπιες επιχειρήσεις με τρόπο ο οποίος θα επιτρέψει και την επανάχρηση όλων αυτών των στολισμών και του χρόνου και κυρίως με μία έμφαση στα ιδιαίτερα σημεία του Δήμου Χανίων, όπως είναι το παλιό λιμάνι, όπως είναι το κέντρο, τα οποία νομίζω ότι έχουν αποκτήσει μια έτσι πολύ πιο φωτεινή όψη που βοηθά και την επιχειρηματικότητα στις πολύ δύσκολες αυτές περιόδους που διανύουμε. Αναφορικά με το νέο ποδηλατόδρομο εκεί στην οδό Κηδωνίας και αυτή τη διαγράμμιση, άκρως θετικά τα σχόλια των Χανιωτών. Ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ήρθε για να μείνει λοιπόν εκεί ο ποδηλατόδρομος. Ο ποδηλατόδρομος αυτός ήρθε για να μείνει και όχι μόνο αυτό το τμήμα, στο αμέσως επόμενο διάστημα και ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει. Το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων στο αστικό κέντρο των Χανίων θα αρχίσει να μεγαλώνει. Νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να δώσουμε διέξοδο στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης
Η περίοδος του κοροναϊού μας έδειξε κάποια σημαντικά στοιχεία μέσα σε όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που βιώνουμε, ότι έχουμε και μια καλύτερη ποιότητα ζωής αφήνοντας το αυτοκίνητο στο σπίτι, χρησιμοποιώντας τους εναλλακτικούς τρόπους. Οπότε η ευθύνη του Δήμου είναι να ενθαρρύνει αυτούς τους τρόπους κίνησης. Και αρκεί, Δήμαρχε, να σεβαστούμε και εμείς οι πολίτες αυτή την κίνηση της κάθε δημοτικής αρχής. Είναι χώρος για ποδήλατα. Είναι χώρος για ποδήλατα. Και όχι παράνομη στάθμευση. Έχετε δίκιο, είναι ένας από τους φόβους που πάντα υπάρχουν σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς. Εκεί η ευθύνη είναι στη δημοτική αρχή, η οποία πρέπει να σχεδιάζει σωστά τέτοιου είδους διαδρομές. Είναι προφανώς και στην ίδια την ελληνική αστυνομία, η οποία έχει τον ρόλο της επιτήρησης. Πρωτίστως όμως είναι στην ευθύνη που επιδεικνύει ο κάθε πολίτης να περιφρουρήσει και να σεβαστεί αυτό το χώρο, ο οποίος στην ανάπτυξή του και στην ολοκλήρωσή του θεωρώ ότι θα βελτιώσει κατά πολύ το βιωτικό επίπεδο, την εικόνα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα εν τέλει της πόλης. Και αυτός είναι ο σκοπός. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε επεκτείνοντας αυτό το δίκτυο. Έχουμε ήδη και για τις ανάγκες δημιουργίας στο ποδηλατόδρομο, αλλά και για τις συνολικές ανάγκες του Δήμου, έχουμε προμηθευτεί ένα καινούριο υπερσύγχρονο διαγραμμιστικό μηχάνημα, το οποίο πλέον πλαισιώνεται και από μια ομάδα η οποία θα επιφορτίζεται καθημερινά να διαγραμμίζει όλα τα σημεία της πόλης και όχι μόνο του Δήμου, γιατί θεωρούμε ότι μια σωστή διαγράμμιση αλλάζει την λειτουργικότητα της πόλης, επιβάλλει και προδιαθέτει τους πολίτες να κάνουν σεβαστές και τις διαβάσεις αλλά και όλη τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας, αλλά μπαίνει και μια εφταξία μέσα στο αστικό κέντρο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά, όχι μόνο στα Χανιά αλλά και στα χώρα. Δήμαρχε, και από τον ποδηλατόδρομο να πάμε στο ρολόι του δημοτικού κήπου που χτύπησε σήμερα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πράγματι ήταν ιδιαίτερα χαρμόσυνο όλο αυτό το οποίο συνέβη. Ακούσαμε τις καμπάνες του δημοτικού ρολογιού να χτυπάνε μετά πράγματα από πάρα πολλά χρόνια. Μια διαδικασία ανακατασκευής η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 12 ή 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με τους ρυθμούς της γραφειοκρατίας και των δυσκολιών οι οποίες υπάρχουν σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ευτυχώς είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όχι μόνο για την ολοκλήρωση αλλά και για τον τρόπο που αυτή έγινε, με μια αποκατάσταση με πολύ ψηλά ποιοτικά στάνταρ, τα οποία πλέον έχουν επαναφέρει το μνημείο στην αρχική του μορφή, στη λειτουργικότητά του. Τώρα, σήμερα ακούστηκαν οι πρώτες καμπάνες, ήταν στα πλαίσια των δοκιμών που διεξάγονται και το επόμενο διάστημα φυσικά θα είναι και η γνώριμη αυτή η εικόνα του ρολογιού αλλά και ο ήχος, που δίνει μια αίσθηση και από την ιστορία της ίδιας της πόλης αλλά και ένα μήνυμα σεβασμού απέναντι σε αυτή την ιστορία που πρέπει να διατηρείται, να συντηρείται. Και Δήμαρχε, μιλήσατε για μνημεία, για πολιτισμό. Ποια άλλα μνημεία θα αναδειχθούν το επόμενο διάστημα, ο σχεδιασμός τι προβλέπει, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο? Υπάρχουν πολύ σημαντικά έργα και μεγάλα μνηματικά έργα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσω με το πιο πρόσφατο, το οποίο ήμασταν στην ευχάριστη θέση πριν από περίπου μία εβδομάδα να εγκρίνουμε τους όρους της διακήρυξης για την ανακατασκευή της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων. Ένα έργο 15 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο στο σύνολό του ως χρηματοδότηση είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης για αυτή την υποστήριξη. Άρα αναμένουμε από το τέλος του Ιουλίου 2021 το έργο αυτό, το σημαντικό εμβληματικό έργο αυτό για τα Χανιά, να ξεκινήσει τις εργασίες. Θέλουμε 2 χρόνια περίπου για την περάτωση της ανακατασκευής της δημοτικής αγοράς, η οποία πλέον θα επανέλθει στην αρχική της μορφή, όπως αυτή παραδόθηκε το 1913 στην Χανιώτικη Κοινωνία. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γνωρίζουμε εδώ στα Χανιά και ενδεχομένως έχοντας και μια υπερτοπική αναφορά και έξω από τα στενά όρια του Δήμου, είναι τα νεόρια των Χανίων, τα οποία για δεκαετίες ταλαιπωρούνται και ουσιαστικά υποβαθμίζονται
και αφήνονται σε μια κατάσταση που δεν τιμά την κοινωνία μας εδώ και συνολικά την διοίκηση η οποία έχει γίνει. Έχουμε υπογράψει την προγραμματική σύμβαση παρουσία της Υπουργού πριν μερικούς μήνες και του Περιφερειάρχη και του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία προβλέπει την ολοκλήρωση των μελετών για να φτάσουμε στη διαδικασία της δημοπράτησης του έργου. Μάλιστα. Ορίζοντας είναι περίπου σε 18 μήνες από σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί καλώς εχθρών των πραγμάτων οι μελέτες και περνάμε πλέον μετά στη φάση της τελικής αποκατάστασης αλλά και επανάχρησης των εωρίων, δημιουργώντας έτσι ένα κύτταρο και ένα κέντρο πολιτισμού υπερτοπικής αναφοράς, θεωρώντας ότι πλέον έχουμε την πολιτιστική υποδομή η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους πρόκληση διοργάνωση σημαντικών γεγονότων εθνικής και όχι μόνο αναφοράς. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.